φίλες και φίλοι, έγινε και αυτό. Αυτό που συχνά πυκνά λέγαμε το 2010, όταν ξέσπασε και ενέσκυψε η λέλαπα των μνημονίων, αυτό που λέγαμε ότι αυτοί θα πουλήσουν και την Ακρόπολη, άρχισε να γίνεται πραγματικότητα. Ψηφίστηκε στη Βουλή νομοσχέδιο με βάση το οποίο μπορούν να παραχωρούνται σε ιδιώτες αρχαία μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι, μπορούν δε, ακούστε το τραγικό, να μεταφέρονται αρχαία μνημεία στο εξωτερικό και μάλιστα με μια τροπολογία που κατατέθηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού, να μεταφέρονται για 50 χρόνια. Και να μπορούν να ανανεώνονται, να μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να ανανεώνεται. Ναι, αυτό δηλαδή στην ουσία... Και για εκατοντά αιτία δηλαδή. Στην ουσία είναι απαλωτρίωση των αρχαίων πολιτιστικών μας θησαυρών, δηλαδή είναι μια προσπάθεια να απαλωτριώσουν και να κλέψουν την ίδια την ψυχή αυτού του λαού και αυτού του έθνους. Έσπευσε μάλιστα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ που ψήφισαν το νομοσχέδιο, έσπευσε και ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου να επικροτήσει και να χειροκροτήσει. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύση Κωσιβάκη. Όχι, Γρηγόρη Κωσιβάκη. Γρηγόρη Κωσιβάκη, δικηγόρο παραρίο πάγο και συγγραφέα που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Καλησπέρα κύριε Κωσιβάκη. Καλησπέρα σας κύριε. Καλησπέρα κύριε Κωσιβάκη. Παπαδόπουλος και Μαντάς. Ναι, έτσι. Ναι. Να είστε καλά. Πείτε μας, αυτό το νομοσχέδιο περιληπτικά τι προβλέπει, ποιες είναι οι αιχμές του? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ήδη νόμος του κράτους, έτσι, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΤ. Ψηφίστηκε, ναι. Υπήρχε ένας νόμος προηγούμενος, ο 3028 του 2002, με τον οποίο προβλεπόταν μια μακρόχρονη εξαγωγή αντικειμένων συλλογών μουσείων για λόγους διαφημιστικούς κλπ. Ο χρόνος για τον οποίο προβλεπόταν αυτή η μακρόχρονη εξαγωγή ήταν 5 χρόνια. Θα τη θεωρούσα εύλογη αν υποτεθεί ότι θα γινόταν πράγματι μια οργανωμένη δουλειά η οποία θα διαφήμιζε τα συγκεκριμένα ευρήματα. Όμως εδώ πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Δεν ήρθε η Υπουργός Πολιτισμού, η οποία βεβαίως υπό τη σκέπη της γίνανε όλα αυτά, να πει με βάση τον προηγούμενο νόμο τι είδους επιτυχίες είχαμε, ποια απτά αποτελέσματα είχαμε και ερχόμαστε τώρα και το βελτιώνουμε εντός εισαγωγικών και λέμε ξαφνικά ότι θα κάνουμε εξαγωγή αντικειμένων συλλογών μουσείων κλπ. Αλλά για 100 χρόνια. Μην τρομάξετε. Στην αρχή είπαν, για να μην θορυβηθεί ο κόσμος της Βουλής που θα το έβλεπε, είπαν ότι τα 5 χρόνια θα γίνουν 10. Κατά τη συζήτηση της Βουλής, στη Βουλή, έχω πληροφορίες και από βουλευτές. Ξαφνικά το 10 έγινε 100. Και μάλιστα με πίεση κάποιων βουλευτών έγινε 50 συν δυνατότητα άλλων 50. Δηλαδή για έναν αιώνα θα φεύγαν σε ψη χώρες του εξωτερικού μνημεία ή οτιδήποτε άλλο εννοείται που θα είχε αξία. Γιατί ποιος θα έρχονταν από το εξωτερικό να πάρει κάτι όχι σημαντικό. Τι να πούμε, να πούμε από τον Ναύπλιο, ξέρω εγώ, το μουσείο, την Πανοπλία των Δεδρών, που είναι μοναδική πανοπλία της εποχής του Τροϊκού Πολέμου, να πούμε ξέρω κάποια άλλα ευρήματα τα οποία είναι στα διάφορα μουσεία της χώρας, κάτι τέτοια δεν ζητάγανε κάτι που είναι ασήμαντο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν εδώ, φτάνει στη Βουλή, το περνάνε όπως είπατε και εσείς με τους ψήφους της συμπολιτεύσεως και τη σύμφωνη γνώμη του Κινάλ και τι γίνεται ξαφνικά? Από τη Βουλή στο Φύλλο Εφημερίδες Κυβερνήσεως διαπιστώνουμε, και δεν ξέρω πόσο νόμιμο είναι αυτό, ότι τα 50 συν 50 έγιναν 25 συν 25. Γιατί? Εγώ συνεργάζομαι με το Αρχείο Πολιτισμού του Γιώργου του Λεκάκη, ο οποίος είναι για μένα ο κορυφαίος στην διεκδίκηση θεμάτων που έχουν σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό. Ξαφνικά η ακροαματικότητα του Αρχείου Πολιτισμού από 30-40 χιλιάδες που είναι ημερησίως πήγε στις 300 χιλιάδες.
Ενδιαφέρθηκε ο περίφημος Πέτρο Λάγε από το Αλικάντε της Ισπανίας, ο οποίος ύψωσε φωνή διαμαρτυρίας. Τι κάνετε εσείς? Σκορπάτε τα αρχαία σας? Δηλαδή, μια άλλη παρένθεση. Είναι δυνατόν σε μια χώρα που έχει υποστεί αιώνολεϊλασίες των πολιτιστικών μνημείων, όπου στις διασημότερες γκαλερί του κόσμου, στα μουσεία τα μεγάλα του Βερολίνου, του Λούβρου, της Ρώμης, του Λονδίνου, κλαίμε για αυτά τα οποία δεν έχουμε. Κλαίμε για την Καριάτιδα, κλαίμε για την Αφροδίτη της Μήλου, κλαίμε για την νίκη της Αμοθράκης. Μου επιτρέπετε μια παρένθεση σε σχέση με αυτό που λέγατε πριν. Είπατε κάτι για το Αιγαίο, για τα Ραφάλ, για το ένα, για το άλλο. Ξέρετε πόσα εισπράττει το χρόνο το Λούβρο με τα εκθέματα δικά μας? Μισό δις ευρώ. Μάλιστα. Μόνο αυτό να ζητάγαμε ως έκπτωση από τους Γάλλους, θα παίρναμε φθηνότερα τα Ραφάλ. Και δικαίως. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να στείλουμε κι άλλα? Και κάτι ακόμα. Θα το στείλουμε δηλαδή για 50 χρόνια, δηλαδή δύο γενναίες Ελλήνων δεν θα τα βλέπουν, δεν θα τα ξέρουν, και θα τα ξέρουν τα παιδιά του εξωτερικού να τα ξέρουν, αλλά να έρθουν εδώ. Μα το Υπουργείο είναι πολιτισμού και τουρισμού, αν δεν κάνω λάθος, έχουν μια συνάφεια. Θέλουμε να φέρουμε τους τουρίστες εδώ, στην Ελλάδα. Να τα δουν, να τα καμαρώσουν. Είχα την πληροφορία ότι κάποιοι Ιάπωνες στην Ακρόπολη κλαίγανε γιατί βλέπανε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Δηλαδή να στείλουμε και καμιά Καριάτιδα ακόμα έξω. Και δεν μας λένε και τι όφελος θα έχουμε πέρα από το αόριστο της προβολής. Διότι αν υποτεθεί ότι οι πρακτικοί φράγκοι δυτικοί εισπράττουν γιατί τα προβάλλουν στα μουσεία τους, εμείς τα στέλνουμε με ποιο αντάλλαγμα? Αυτό το έολο ότι θα υπάρξει προβολή, δεν τη θέλουμε την προβολή αυτή. Την προβολή τη θέλουμε εδώ, να αναδείξουμε στην Ιθάκη το ανάκτορο του Οδυσσέα. Δεν ξέρω, κύριε Κωστιβάκη, είστε αρκετά σαφείς. Πέρα όμως και από το οικονομικό ζήτημα, το οποίο πολύ παραστατικά και συγκεκριμένα και με αριθμούς θέτεται, υπάρχει και το ηθικό αξιακό. Δηλαδή ο καθένας καταλαβαίνει ότι αυτό το 25 συν 25 με δικαίωμα ανανέωσης, όπως είπε και ο Ηρακλής, σημαίνει, εμένα μου θυμίζει με τις ΔΕΚΟ οι οποίες ιδιωτικοποιούνται για 100 χρόνια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ. Αυτός... Είναι ηθικότατο το θέμα. Είναι δηλαδή ανήθικο το θέμα αυτό. Και ξέρετε κάτι, ο κλέφτης, να το πούμε εντός εισαγωγικών, από την πρεμούρα του φαίνεται. Αυτό το λέω 10 στα 5, ξαφνικά γίνονται 100, τα μειώνω στα 50, συν 25 συν 25 και μάλιστα με μεθόδευση που από βουλευτή με τον οποίο επικοινώνησα μου λέει απαγορεύεται. Όταν ψηφίστηκε από τη Βουλή, όχι ότι δεν συμφωνούσε ο άνθρωπος να μειωθεί οπωσδήποτε, αλλά μόνο από τη μεθόδευση ότι ξαφνικά τα 100 γίναν 50, 25 συν 25, πρέπει να εξεταστεί με ποια μεθόδευση έγινε. Τι έγινε, παραποιηθήκανε πρακτικά, δηλαδή φοβηθήκανε την κατακραυγή και το βγάλανε? Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μία αναφορά, κάποια επιτροπή βουλευτών, έστω και εκ των υστέρων, να προσφύγει στην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάντως, κύριε Κωστιβάκη, αυτό το θέμα που αγγίζει τα όρια μιας εθνικής μειοδοσίας, κατά τη γνώμη μας, έχει πράγματι και άλλες διαστάσεις. Δηλαδή, να κάνω μια κατά πόσον είναι σε μια κρυφή μοναδιακή ατζέντα για την ποινική διάσταση του θέματος. Εγώ δεν είμαι ποινικολόγος, αλλά ηθικά το νιώθω σαν παραβίαση κανόνου ποινικού δικαίου. Αυτό είναι, που είπατε τώρα, είναι σκάτη προδοσία. Κύριε Κωστιβάκη, ο Ηρακλής ο Παπαδόπουλος είμαι. Ναι, να προσεγγίσουμε λιγάκι και το θέμα νομικά, μιας και είστε και συνάδελφος. Ναι. Καταρχάς, το επίμαχο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή κατά παράβαση και του κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος? Κοιτάξτε, δεν είμαι βουλευτής για να ξέρω τη διαδικασία, γιατί σας είπα δεν ασχολούμαι με τα θέματα αυτά. Λέω προς τη διάβια, τι κατέβηκε στη διάβια, τι κατέβηκε στη διάβια και τι τελικά κατατέθηκε στη Βουλή. Αυτό που έμαθα και είναι σημαντικό είναι ότι δεν επετράπει διαβούλευση. Ακριβώς. Το συγκεκριμένο άρθρο. Αυτό πραγματικά προκαλεί, δεν ξέρω πόσο ο πρόεδρος
το επέτρεψε βασιζόμενο σε κάποια διάταξη του κανονισμού της Βουλής. Το θέμα όμως είναι άλλο. Γιατί δηλαδή στο συγκεκριμένο άρθρο που ακριβώς προκαλεί το θόρυβο αυτόν δεν επετράπει διαβούλευση. Και δεν υπάρχει και σχετική έκθεση σχετικά με τα θόρυβα. Δεν υπάρχει, ακόμα χειρότερο. Διότι όταν προσφεύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας και πρέπει να επικαλεστούμε όχι μόνο τον νόμο και τις διατάξεις, αλλά να δούμε και τι λέει η σχετική έκθεση. Και... επικαλείται σκοπιμότητες οι οποίες πρέπει να μας ωφελούν. Δεν μπορεί να είναι αντίθετες με το όφελος της πατρίδας. Και θέλω και τη, κύριε Κωσιβάκη, θα ήθελα και τη νομική σας άποψη. Ναι. Και για το νομοσχέδιο του 2002 που αναφέρατε πριν, ναι, όπως και για το σημερινό. Καλά, δεν το μιλάμε... 2002 τι να πούμε τώρα, είναι νόμος που ίσως ισχύει 18 χρόνια. Δεν μιλάμε... η συγκεκριμένη διάταξη από ό,τι διάβασα στα σχόλια ήταν ανενεργός ως τώρα, δηλαδή ίσως δεν στείλαμε, ίσως. Αλλά θα σας πω το άλλο, ο νόμος από τη στιγμή που πηγαίνει στο ΦΕΚ δεν μπορεί να προσβληθεί, έτσι, μόνο με τις διατάξεις του Συντάγματος δεν γίνεται. Μπορούν να προσβληθούν οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες θα υλοποιηθεί. Εκεί υποσχόμαστε ότι θα τις προσβάλλουμε. Δεν αντιβαίνει κατά τη γνώμη σας και του 2002 το νομοσχέδιο και το σημερινό βέβαια κατά πολύ περισσότερο στις διατάξεις του αστικού κώδικα του εμπραγμάτου δικαίου για πράγματα εκτός συναλλαγής? Ναι, από πλευράς θεωρητικής έτσι είναι, αλλά να το πάμε στο συγκεκριμένο. Το παλιό ξεχάστε το. Ναι. Έχουμε τώρα το καινούριο. Αυτό συγκαθέστησε το παλιό και τούτος θα υλοποιηθεί με κάποιες υπουργικές αποφάσεις. Mm. Αυτές πρέπει να σημάνει συναγερμός, κυριολεκτικά το λέω, πρέπει να γίνουν προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας ακριβώς για να κριθεί πόσο αυτό το τερατούργημα έχει παραβιάσει ή όχι τις διατάξεις του Συντάγματος. Και ξέρετε τι άλλο μου έκανε εντύπωση και θέλω να μου πείτε αν πώς το ερμηνεύετε εσείς, αν το έχετε προσεγγίσει το θέμα. Εκεί πέρα μια οριστεία που υπάρχει στη διάταξη του καινούργιου νόμου που λέει ότι θα μπορούν να εκτίθενται όλα αυτά που θα εξάγονται σε τοπονύμια, μάλλον σε μέρη ή τόπους που έχουν το όνομά τους, που είναι ίδιο το όνομά τους με αυτό από το οποίο προέρχονται τα μνημεία. Εγώ δεν το κατάλαβα καλά. Να σας πω ένα σχήμα. Γι' αυτό ζητάω τη βοήθειά σας. Είναι στην Αμερική ένα κλαμπ και θέλει να πάρει, ξέρω εγώ εδώ, τον ερμή του Παξιτέλους. Ναι. Λοιπόν, συστήνει ένα νομικό πρόσωπο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω το δίκαιο της Αμερικής, πώς το συστήνει, του δίνει όμως την ονομασία Ερμής. Ο Ερμής του Παξιτέλους. Ακριβώς. Και με αυτό το πρόσχημα ζητάει να του το δώσουμε. Μάλιστα. Υποτίθεται ότι ελέγχεται ο τρόπος μεταφοράς, η ασφάλεια της μεταφοράς και το δίνουμε εμείς για 25 χρόνια που κάλλιστα μπορούν να ανανεωθούν και έτσι έχουμε το Ερμή του Παξιτέλους στο συγκεκριμένο κλαμπ που λέγεται το Ερμή του Παξιτέλους στην Αμερική, στα Ιντάχο. Ξέρω να ψηφίζουν τον Τραμπ εκεί ή τον Μπάιντεν. Και δεν υπάρχει βέβαια και πουθενά όριση της αμοιβαιότητας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πλέον. Υπήρχε στο προηγούμενο και μπράβο, ότι αυτό γίνεται με αμοιβαιότητα. Εδώ δεν υπάρχει, υπάρχει βέβαια, λέει ότι μπορούμε και εμείς αντίστοιχα να ζητήσουμε, αλλά εμείς τι να ζητήσουμε. Αυτό είναι αστείο τώρα, ναι. Τι να ζητήσουμε, δηλαδή, στο παράδειγμα που είπα πριν, τι να πούμε, να ζητήσουμε ευρήματα των Ινδιάνων, ναι, τα κάτω ξέρω εγώ των Ίκας, τι τα θέλουμε εμείς. Εμάς όλοι οι φίλοι ζητάει, καμαρώνει και προσκυνάει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, γιατί τα ευρήματα αυτά, τα σπαράγματα που απέμειναν, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο θησαυρό, υπάρχουν που είναι βουλιαγμένα στη θάλασσα από τα ναυάγια, είναι τα κλεμμένα στις ιδιωτικές συλλογές που δεν ξέρουμε που είναι. Έχουμε εδώ στο Βερολίνο, πήγαγαν απέναντι το ολόκληρο το ναό και πήραν οι Γερμανοί. Για την Ακρόπολη της Πέργαμου. Εντός εισαγωγικών, κλέφτες. Έχουν πάρει ναό ολόκληρο και τον προβάλλουν και τον παρουσιάζουν στο Μουσείο του Βερολίνου. Ναι, τον ξύλωσαν όλων. Την Ακρόπολη της Πέργαμου, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Ναι. Στην Πέργαμο. Τώρα μας βάζουν να τα παραδώσουμε μόνοι μας. Γι' αυτό ξαναβάζω το ζήτημα. Γελάω πικρά, γιατί δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που σκεφτήκανε και είχαν αυτή τη διαστραμμένη αντίληψη. Κατά πόσο θέλω να απευθύνω το ερώτημα και σε εσάς και στον Ηρακλή, τον Παπαδόπουλο που είστε νομικοί, κατά πόσον αυτό αποτελεί, δεν είναι μόνο μια οικονομική συναλλαγή για να κερδίσουν αυτοί τα αρπακτικά που έχουν πάρει σήμερα και εδώ και πολλά χρόνια την κατάσταση στα χέρια τους στη χώρα μας, αλλά είναι και μια μνημονιακή υποχρέωση, κάποια κρυφή μνημονιακή ατζέντα,
απέτηση δηλαδή των ξένων επικυριάρχων, οι οποίοι είναι λογικό ότι εφόσον παίρνουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και ό,τι έχει απομείνει από τη βιομηχανία και το εμπόριο, το επόμενο μεγάλο πράγμα που υποφθαλμιούν και θέλουν να αρπάξουν είναι η πολιτιστική θησαυρή. Και να προεκτείνω λίγο το ερώτημα, κύριε Κωσιβάκη. Βεβαίως. Μήπως αυτό έρχεται σε ακολουθία του σχετικού νόμου που είχε ψηφιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ για εκχώρηση όλων των αρχαίων μνημείων στο υπερταμείο, ως ένα μια ψυχολογική είσοδος σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα? Με βάση στον πειρασμό να σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί, ο εσμός αυτός που ασχολείται με αυτά τα θέματα, είναι υπερκομματικός. Πρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί με υποκαταστήματα σε όλα αυτά τα κόμματα. Δεν θα το μονοπολίσω δηλαδή σε κάποιους μόνο. Κλωνοποιημένοι. Ναι, γιατί η δική μου θητεία σαν δικηγόρο δεν είχε να κάνει με τέτοια. Αλλά του συγγραφέα και του ερωτευμένου με την πολιτισμική μας κληρονομιά μου έχει δώσει τέτοια δείγματα ότι πραγματικά καραδοκούν να τα αρπάξουν. Θα σας κάνω μια ιστορική αναδρομή. Όταν ήταν φανερό ότι θα έπεφτε η πόλη, τα καράβια όσα υπήρχαν των Βυζαντινών μεταφέρανε ήδη στις πόλεις της Ιταλίας όλα εκείνα που θα θεωρούνται πολιτισμική κληρονομιά. Βυζαντινή θέλετε? Όχι, γιατί στην Κωνσταντινούπολη ήδη υπήρχαν και αρχές, έτσι, σπαράγματα δικά μας που οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες τα είχαν μεταφέρει εκεί. Σας υπενθυμίζω ότι ο τρίποδας, ο ιστορικός των τριών όφεων, όπου είναι χαραγμένα τα ονόματα των πόλεων που πήραν μέρος στη μάχη των Πλατεών, είναι στην Κωνσταντινούπολη. Και αν γινόταν κάποτε διαπραγμάτευση με τους Τούρκους, εγώ τουλάχιστον δεν θα ζήταγα να λειτουργήσει η σχολή της Χάλκης, θα ζήταγα τον Τρίποδα που θυμίζει την ιστορική νίκη μας κατά των Περσών. Όλα λοιπόν αυτά που πήγανε στην Ιταλία και μετά στην Ευρώπη δείχνανε ότι πάμε να τα σώσουμε, γιατί έρχεται η λέλαπα των Μουσουλμάνων, των Οθωμανών. Δεν ξέρω, μήπως ξέρουν κάτι αυτοί και δεν το ξέρουμε εμείς. Μήπως θέλουν να τα σώσουν εντός εισαγωγικών γιατί κάτι τρέχει? Το είπατε πολύ ωραία, αλλά με άλλη διάσταση, ότι πίσω από αυτά υπάρχει το κέρδος. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και πρέπει να βρούμε ποιοι είναι αυτοί λοιπόν που εν ονόματι του κέρδους, ανήθικα, θέλουν να μεταφέρουν για γενναίες ολόκληρες, γιατί δεν πάμε τώρα στα χρόνια, πάμε για τις γενναίες των Ελλήνων που δεν θα τα βλέπουν, που δεν θα τα ζουν. Εκεί πρέπει να πάει το πράγμα. Και αυτά τα κόμματα λοιπόν για τα οποία αναφέρατε θα πρέπει να δείξουν το ενδιαφέρον τους συγκεκριμένα. Δεν μπορείς να λες να αποτρέψω. Τι προτείνεις για να γίνει από εδώ και πέρα καλύτερη η φύλαξη, η προβολή, η ανάδειξη όλων αυτών των θησαυρών που μπορούν να φέρουν στην Ελλάδα ευημερία. Το έχουμε στα χέρια μας, μπορούμε. Και με δεδομένο, κύριε Κωσιβάκη, ότι η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, η προστασία των μνημείων είναι εκφάνσεις του δικαίου της προσωπικότητας, δηλαδή εκφάνσεις της προσωπικότητας που προστατεύεται και από τον αστικό κώδικα και από τον ποινικό κώδικα και δημιουργεί αγώγιμες αξιώσεις. Έχετε σκοπό, γιατί το είπατε λίγο στην αρχή, θέλω λίγο να το αναφέρετε πιο αναλυτικά. Υπάρχει από εσάς κάποια πρόθεση, κάποια οργανωμένη προσπάθεια ώστε να ασκηθούν προσφυγές βάσει αυτού? Δηλαδή για παράληψη στο μέλλον, αυτά που λέμε εμείς οι χαρτογιακάδες, οι δικηγόροι, ξέρετε. Ναι, κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι δεν θα το κάνουμε, δεν θα το πούμε από τώρα. Ναι. Είναι στοιχειώδης κανόνας αυτός, έτσι. Ό,τι λέμε να κάνουμε δεν το αποκαλύπτουμε. Λοιπόν, ότι είμαστε σε θέση να το κάνουμε, ότι έχουμε την πρόθεση να το κάνουμε βεβαίως, αλλά το πώς θα το κάνουμε δεν θα το αποκαλύψουμε. Γιατί μερικά πράγματα πρέπει να τα σχεδιάσεις, να τα οργανώσεις και να τα βγάζεις μπροστά. Έχουμε να κάνουμε με εσωτερικό εχθρό. Πραγματικά, έτσι το αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον. Σας το είπαμε, σας ερώτησα με την έννοια για να συνδράμουμε και εμείς όλοι όσοι μπορούμε γύρω γύρω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει παστρατιά των ανθρώπων που το αισθάνονται σαν πλήγμα στην προσωπικότητά τους που είπατε πριν, γιατί πραγματικά εδώ το Σύνταγμα μας δίνει το δικαίωμα να το προσβάλλουμε εφόσον το αισθανόμαστε και μπορούμε να το αποδείξουμε. Και όχι μόνο το Σύνταγμα, και διεθνείς συμβάσεις άπειρες. Ακόμη καλύτερα, εάν τις έχετε και υπόψη σας, θα χαρώ πάρα πολύ να συνεργαστούμε. Βεβαίως. Θα θέλατε να μας πείτε κάτι και για κάποια έργα
τα οποία έγιναν ή γίνονται στην Ακρόπολη και για διάφορα άλλα συμβάματα εκεί, πλημμύρες κτλ. Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι ό,τι διαβάζει κανείς, γιατί το να πας επί τόπου λόγω κορονοϊού δεν έχουμε και τη δυνατότητα. Βρίσκουν την ευκαιρία του κορονοϊού τώρα. Και έχω πάει άπειρες φορές στην Ακρόπολη, αλλά βέβαια αυτά είναι και λίγο τεχνικά θέματα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι τα ήξερε ή τα παρατήρησε. Σίγουρα όμως αυτό το κορυφαίο μνημείο, όχι δικό μας μόνο, της ανθρωπότητας, το πολιτισμικό που λέγεται Ακρόπολη, και έχει άπειρα πράγματα, δηλαδή που θα μπορούσε κανείς ένα προς ένα να ασχοληθεί, πρέπει να το έχουμε ως κόρυνο οφθαλμού. Εάν γίνονται πράγματα που πραγματικά πάνε να το βελτιώσουν, εδώ ο Σύλλογος Αρχαιολόγων είναι μπροστά. Έχει κάνει και αυτός διαμαρτυρία για το θέμα που συζητάμε. Υποθέτω ότι κάποιοι από αυτούς θα είναι πολύ ειδικότεροι από μένα να επισημάνουν, να υποδείξουν ότι εδώ έπρεπε να γίνει αυτό, δεν έγινε. Ή αυτό που έγινε δεν έγινε καλά. Αλλά πρέπει να το έχουμε συνεχώς να είμαστε σε επιφυλακή. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο, μια και με ρωτήσατε. Δεν είναι μόνο θέμα όμως της Ακρόπολης. Έχουμε μνημεία τα οποία είναι, τα έχουμε εντοπίσει. Υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Γιώργο Λεκάκη που είπα πριν, οι οποίοι έχουν κάνει υποδείξεις για αρχαιότητες, οι οποίες αν αναδειχθούν θα προκαλέσουν τεράστιο ενδιαφέρον παγκόσμιο. Και δεν κινείται φύλλο. Για το παλάτι του Οδυσσέα που σας είπα στην Ιθάκη πριν, ρίζουν η εφορία αρχαιοτήτων της Πάτρας και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, γιατί το ποιος πρώτος έχει τη δυνατότητα να το προβάλλει. Και επί μία δεκαετία τα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί δεν προβάλλονται. Δηλαδή αντί να το κάνουμε παγκόσμιο θέμα ότι εδώ υπάρχει το παλάτι του Οδυσσέα της Πινελόπης, του Λαέρτη, και να προκαλέσουμε κοσμοσυρωή, εννοείται με τις ανάλογες υποδομές και τις προετοιμασίες, στην Ιθάκη, δεν είχε ακουστεί τίποτα. Για ένα πείσμα. Έτσι. Δηλαδή, αν το ψάξουμε, και μια και ξεκινήσατε και βλέπω το ενδιαφέρον σας, πρέπει να γίνει τέτοια, δηλαδή τακτική πλέον παρουσίαση, που εδώ υπάρχει και δεν προβάλλεται. Και γιατί δεν προβάλλεται. Κάποιοι λόγοι υπάρχουν. Βέβαια. Γιατί πρέπει να ξαναγραφτεί η ιστορία αυτού. Έτσι, μπράβο. Στο τελευταίο μου βιβλίο, το οποίο δεν θέλω να το πάρετε σαν διαφήμιση, λέγεται «Οι πρωτοέλληνες μηνύες», πιάνουμε την ιστορία και όχι μυθοπλασία ή μυθολογία του ελληνικού έθνους. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Προσπαθούν να βγάλουν μυθολογία την ιστορία. Ναι. Ενώ στην ουσία συνέχεια αποδεικνύονται ότι πολλά πράγματα που οι ιστορικοί μας θεωρούσαν μυθολογία, δεν είναι, είναι πραγματική. Καταραίει αυτή η θεωρία. Καταραίει. Μας λέγανε ότι έχουμε γραφεί από το 776 που ήταν η πρώτη αρρύθμιση των Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει αποδειχθεί από τους ύμνους του Ορφέα, από τις επιστολές που αναφέρονται στον Τροϊκό Πόλεμο. Πήγαμε στο 1300. Μας λένε δεν είχαμε τεχνολογία. Ήρθε ο μηχανισμός των αντικυθύρων και αποκάλυψε ότι τα νοοκίνητα καράβια που περιγράφει ο Όμηρος στην Οδύσσια υπήρχαν. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα να το έχεις και να μην το προβάλλεις. Και εμείς λέμε τώρα ότι ο κατακλυσμός του Τευκαλίωνα, που έχει χρονολογηθεί επισήμως στο 9.500 π.Χ., μας δίνει γεωλογικό δέντρο ελληνικότατο, γηγενών αυτοχθόνων Ελλήνων, και στα σχολεία μας διδάσκουν για την κάθοδο των Δωρεών και την κάθοδο των Αχαιών και τα λοιπά, που δεν έγιναν ποτέ στην ουσία. Ποτέ. Ήταν ενδοφιλικές, ας πούμε, μετακινήσεις, είχαμε φιλίους πολέμους κλπ. Αυτά τα επεξεργάστηκαν τα εργαστήρια του Κάιζερ στο Μεσοπόλεμο και πιο πριν. Ναι. Επεξεργάστηκαν τέτοιες θεωρίες, τις οποίες μας έφεραν γνωστή κλπ. Για να πούνε τάχα μου ότι από μερικούς δικούς μας συγχρόνους, ο Φαλμεράιερ είναι πιο φιλέλληνας. Διότι τουλάχιστον δεν αμφισβητούσε ότι αυτά τα πράγματα γίναν. Έτσι. Το αν αφισβητούσε την εξέλιξη, αν ενωθεύτη το ελληνικό έθνος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και σε αυτόν υπάρχουν απαντήσεις, αλλά το βασικό είναι ότι εμείς δεν ήρθαμε από πουθενά. Είμαστε γηγενείς και δεν μπορεί να μας λένε ότι ήρθαμε από τις στέπες της Ασίας. Ακριβώς. Και υπάρχει σήμερα κόσμος, λόγω άγνοιας και λόγω του ότι έχουμε άλλη παιδεία και άλλη κυρίαρχη ιδεολογία, ο οποίος αναφέρεται σε τέτοιες θεωρίες, οι οποίες διεθνώς θεωρούνται ως απαράδεκτες. Δηλαδή δεν πείθουν και κάποιοι. Είναι αβάσιμες, δεν στηρίζονται πουθενά και διαψεύδονται
κυριολεκτικά από τα μνημεία που σας έλεγα πριν. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένας πολύ διάσημος συγγραφέας, ο Έρικ Φοντένικεν, τον οποίο θα έχετε ακούσει, με καταπληκτική βιβλιογραφία, η οποία στην ουσία προβάλλει τα ελληνικά μνημεία ανά τον κόσμο, στην ουσία. Ξέρετε ακριβώς τι έχει πει σε συνέντευξή του? Ότι στην Ελλάδα η χρονολόγηση των μνημείων και των αρχαιολογικών θησαυρών δεν έχει την πραγματική ηλικία, διότι οι συγκεκριμένοι που τα έχουν πραγματευτεί έχουν εκδώσει κάποια βιβλία. Έρχονται οι νεότερες μέθοδοι χρονολογήσεως και αποδεικνύουν ότι είχαν γίνει λάθη. Τι γίνεται? Αντί να σκίσουμε τα βιβλία τα παλιά και να φτιάξουμε καινούργια που ταυτίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους, κρύβουμε τις σύγχρονες μεθόδους και τις νεότερες χρονολογήσεις για να ισχύουν οι παλιοί. Και λέμε λοιπόν ότι εκείνο, ας πούμε, η πυραμίδα του ελληνικού στο Άργος είναι, λέει, το μνημείο το ελληνιστικό. Και είχε χρονολογηθεί από Πανεπιστήμιο της Σκωτίας ότι είναι του 3000 π.Χ. Έχουμε δηλαδή πυραμίδα ελληνική, στο σχήμα εννοώ, όχι στο μέγεθος, προγενέστερη των πυραμίδων της Αιγύπτου. Μάλιστα. Βέβαια τα ελληνικά βιβλία της ιστορίας όσον αφορά την νεότερη ιστορία γράφονται σε κοινές επιτροπές μαζί με Τούρκους ιστορικούς. Όσον αφορά δε την περίοδο 40-45 μαθαίνουμε τώρα ότι ξαναγράφονται σε κοινές επιτροπές, δηλαδή οι άνθρωποι που συμμετέχουν στη συγγραφή αυτών των βιβλίων συμμετέχουν και σε κοινές ελληνογερμανικές επιτροπές χρηματοδοτούμενες από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, και οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι μας γράφουν για τα Καλάβρητα, την Κάναδο και για όσον αφορά την νεότερη. Κοιτάνε να τα παλύνουν αυτά τα πράγματα, γιατί το συμφέρει είναι στο όνομα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ελληνικής, την οποία όμως τη βλέπουμε μόνο μονόπατα. Δηλαδή εμείς δεν πήγαμε στη Γερμανία να σφάξουμε οι Γερμανούς. Οι Γερμανοί ήρθαν εδώ και εκτέλεσαν και ξεκλείνησαν χωριά. Τι να πούμε τώρα? Ότι εμείς δεν πήγαμε και αυτοί δεν πήγανε. Ποιος κάνει? Φύγεται, προεκτείνεται σε μεγάλα ζητήματα ενιαία με την πολιτιστική συνέχεια και την ιστορική μνήμη, και θα μπορούσε να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Ό,τι θέλετε, γι' αυτά είμαστε πρόθυμοι. Και εγώ και ο Γιώργος Ολεκάκης συνεργαζόμαστε. Υπάρχει ο Αντώνης Αντωνάκος με καταπληκτικά βιβλία. Υπάρχει ο Τάσος Οστάμος στη Λευκάδα επίσης με καταπληκτικά βιβλία. Σας λέω γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στα κυκλώματα. Ακούγονται εκεί που άνθρωποι έχουν μεράκι να τους ακούσουν, και φυσικά το Υπουργείο Παιδείας τους αγνοεί. Και για να το ελάβει και... Όχι εμένα, εγώ είμαι δικηγόρος. Μονίμους συμβούλους. Μονίμους συμβούλους για να τους υποδεικνύουν αυτά που πρέπει. Και θα σας πω και κάτι για να απαλύνουμε λιγάκι την κουβέντα. Ναι. Ξέρω στο παρελθόν Υπουργό Πολιτισμού που επικοινωνούσε νύχτα με κάποιον από αυτούς που προανέφερα και του ζήταγε συμβουλές για το τι θα κάνει. Όταν λοιπόν της προτάθηκε να τον πάρει επισήμως σύμβουλο, είπε δεν είναι γραμμένο στην κομματική οργάνωση. Το καταλάβατε? Βάσει αυτών που μας είπατε, για να το ελαφρύνουμε και λίγο τώρα που θα κλείσουμε, δεν ξέρω αν έχετε καταγωγή από την Κρήτη. Όχι, αυτό μπορεί να το ψάξουμε μόνο στην κατάληψη του Χάντακα. Εγώ είμαι Ηπειρώτης, κατάγομαι από τα ορεινά της Άρτας. Ωραία. Η οικογένειά μου για 7 γενιές μετά από τα ορολοφικά είναι επώνυμη σε αγώνες και θυσίες. Και έχουμε και αίμα από τους Μπετσαρέους. Όχι, ήθελα να σας πω, επειδή με αυτά που είπατε τώρα και να τριχιάσαμε, ότι επειδή εγώ έχω καταγωγή από την Κρήτη, από τα Χανιά, να καλέσουμε εκεί τους Χανιώτες να περιφρουρήσουν την αρχαία ελιά στις Βούβες που είναι, που χρονολογείται πάνω από 4.000 χρόνια πριν π.Χ. Γιατί ένας πλάτανος στο Ηράκλειο λέει ότι δεν πέφτουν τα φύλλα του το χειμώνα. Μπράβο, να περιφρουρήσουν. Θεωρείται ότι είναι του Διός. Να τις περιφρουρήσουν, γιατί αυτοί είναι ικανοί να πάνε να τις ξεριζώσουν. Και τον πλάτανο του Ιπποκράτη στικό. Μπράβο, αν τα ξεριζώσουν. Να τα περιφρουρήσουν τουλάχιστον οι Χανιώτες και οι Ηρακλειώτες και οι Κώτες εκεί στην ΚΟ, γιατί από ό,τι μας είπατε βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι, δεν το συζητάμε. Ακριβώς, και πρέπει να οργανωθούμε που λένε. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Να ανοίξουμε μια συζήτηση επάνω σε αυτά τα ζητήματα και σε ζητήματα της ιστορίας. Έχουμε και τα 200 χρόνια. Ήδη ετοιμάζουμε κάποια πράγματα, αν μου επιτρέπετε να το πω.
Με τον Γιώργο Τολεκάκη έχουμε γυρίσει 12 ωριές εκπομπές, οι οποίες ήδη προβάλλονται στο RTV της Άρτας, γιατί είναι η πατρίδα μου, είπαμε, και φιλοδοξώ ότι θα πάνε και στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, όπου αναδεικνύουμε ακριβώς ότι δεν είναι, γιατί εδώ η επιτροπή της κυρίας Αγγελοπούλου κάνει ένα βασικότατο λάθος. Ποιο? Ότι μιλάει για τη γέννηση του ελληνικού έθνους. Ποια γέννηση? Η αναγέννηση. Ναι. Τι δεν διαβάζουν, τι δεν ξέρουν. Μας διαγράφουν 3.000 χρόνια ιστορία. Εγώ σας είπα για 9.000 χρόνια. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι γέννηση. Δεν μπορούμε να πούμε. Όταν τα 400 χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, υπό την οποία ήταν σκλαβωμένοι οι Έλληνες, είχαν γίνει και 30 εξεγέρσεις. Στα Χανιά που είπατε, στα Σφακιά, στο Σούλι, στη Στάγαφα. Να μην ξεχνάμε τον Διονύσιο τον Σκυλόσοφο. Το ελληνικό έθνος δεν έπαψε ποτέ να αντιστέκεται. Έτσι. Και αυτό το πράγμα λοιπόν μας δίνει το δικαίωμα να πάμε πιο πίσω και να μιλάμε για αναγέννηση. Κοιτάξτε, όμως η θεωρία του σύγχρονου τουρκικού κράτους στηρίζεται πάνω σε ορισμένα πράγματα, ένα από τα οποία είναι και αυτό. Θεωρούν δηλαδή ότι το ελληνικό έθνος γεννήθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία με την κατάληψή της, και μπορώ να σας πω ότι και η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων της Δύσης επάνω σε αυτό αναφέρεται. Θεωρούν δηλαδή ότι προέκυψε αστάθεια με την ήττα της και τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εκεί γεννήθηκαν νέα έθνη. Υπάρχει δηλαδή πίσω τη γεωστρατηγική πολιτική αντίληψη που δυστυχώς καθοδηγεί την... Κοιτάξτε, τα γραπτά όμως που μένουν... Είναι ατράνταχτα τα γραπτά. Τα σκρίπτα μάνετ. Θα σας πω τώρα κάτι πολύ απλό. Έχουμε έναν θεωρούμενο ήρωα των Αλβανών, το Σκεντέρμπι. Που ήταν ελληνικής καταγωγής και μιλούσε ελληνικά. Που είναι Έλληνες. Σε ένα προηγούμενο βιβλίο μου, δεν θέλω να κάνω διαφημίσεις τώρα, αλλά σας λέω. Υπάρχει επιστολή του Γεωργίου Καστριώτη προς τον Πάπα της Ρώμης, όπου λέει: ο στρατός μου αποτελείται από υπηρώτες που είναι απόγονοι της στρατιάς του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι μεγαλύτερη απόδειξη να λέμε από πού καταγόμαστε, ποιοι είμαστε και ποια συνέχεια έχουν οι Έλληνες. Ποια αναγέννηση λοιπόν, ποια γέννηση? Αναγέννηση, αλλεπάλληλες αναγεννήσεις που αποδεικνύουν το ισχυρό της ρίζας της πολιτισμικής και ιστορικής των Ελλήνων. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντίνη. Δώσατε και ένα άλλο κλίμα, μία άλλη νότα. Πιστεύω να τα ξαναπούμε πάλι και σε ειδικότερα θέματα που αγγίζουν και την ιστορική συνέχεια. Υγεία να έχουμε και εδώ είμαστε.